πάμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Έχω τη χαρά σήμερα να παρουσιάσω σε εσάς και στον λαό της Κέρκυρας και των Παξών το ψηφοδέλτιο της ΑΝΑΣΑ για την Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας. Και αυτό για μας είναι πράγματι σημαντικό όταν σε ένα μήνα και κάτι έχουμε την πρώτη Κυριακή των Περιφερειακών Εκλογών. Το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας αριθμεί 38 μέλη και μέσα σε αυτό, με ένα μείγμα επαγγελμάτων και ιδιωτήτων, που όταν αυτό συνδέεται με την εμπειρία η οποία υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος των στελεχών του ψηφοδελτίου από την ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, παρέχει την εγγύηση. Την εγγύηση για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εξ αρχής σε μια πρόταση η οποία γίνεται στους πολίτες της Κέρκυρας. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση με τρεις λέξεις. Συνεννόηση, σύνθεση, συμμετοχή. Πείτε το με μία λέξη εμπιστοσύνη, γιατί τελικά, ανεξάρτητα αν η πολιτική πολλές φορές λέμε είναι σκληρή, είναι μπορεί και απάνθρωπη να γίνεται κάποιες φορές ή και απρόσιτη, εντούτοις εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική πρέπει να έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Και το σημαντικότερο, πρέπει να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Και εμείς, και στο παρελθόν αλλά και σήμερα, μπροστά σε αυτή τη νέα αναμέτρηση, θέλουμε να λέμε αλήθειες. Επιτρέψτε μας, σήμερα δεν θα κάνουμε παρουσίαση προγράμματος, μία εισαγωγή θα κάνουμε για να μας γνωρίσετε καταρχήν και με το νέο αίμα και φυσικά με μερικές πρώτες παρατηρήσεις και σχόλια για τους άλλους που δίνουν αυτή τη μάχη στις εκλογές από τα αντίπατα της Ευρώπης. Η πρώτη αλήθεια λοιπόν που θέλω να συνομολογήσουμε είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή της κυρίας Κράτσα, στηριγμένη σε μια πλειοψηφία Κράτσα, Σπύρου, Αλεξάκη, απέτυχε. Αυτή είναι η λέξη. Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έλειπε το όραμα, δεν υπήρχε, δεν ολοκλήρωσε και δεν προώθησε ουσιαστικά ζητήματα υποδομών, δεν αξιοποίησε όσα τις παραδώσαμε και όσες χρηματοδοτήσεις ακόμη και κακομεταχειρίστηκε επανειλημμένος το δημόσιο χρήμα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε αρμόδιοι φορείς. Η αποτυχία του σχήματος θεωρώ ότι έχει πιστοποιηθεί από τους πιο αρμόδιους να την κρίνουν. Και έχει πιστοποιηθεί όταν επίσημα πριν μερικές εβδομάδες επιχειρήθηκε η αντικατάσταση της επικεφαλής με δίθεν αντάλλαγμα κάποιες ευρωπαϊκές θέσεις. Το γιατί συνεχίζει είναι άλλη ιστορία, δεν μας αφορά. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη αλήθεια, προσεγγίζουμε ελαφρά τα ζητήματα. Η δεύτερη αλήθεια που θέλουμε να εκφράσουμε σήμερα ενώπιον σας είναι εμείς έχουμε μια γνώμη ότι η ηθική στην πολιτική, την άσκηση της πολιτικής είναι προϋπόθεση ώστε η ασκούμενη πολιτική να είναι εν τέλει φιλολαϊκή. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με αυτό το πρίσμα λοιπόν εξετάζοντας τις μετακινήσεις ορισμένων στελεχών αντιπεριφερειακών και άλλων από την περιφερειακή πλειοψηφία στην εναλλακτική πρόταση, στο εναλλακτικό ψηφοδέλτιο της συντηρητικής παράταξης που διεκδικεί για αυτό την ψήφο των συμπολιτών μας στις 8 του Οκτώβρη, αναρωτιόμαστε με ποιο ηθικό αίρεσμα μετακινούνται όλοι και όλες από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο, αυτοί που μετακινούνται ασκούντες και κριτικοί μάλιστα, ενώ πριν λίγες μέρες υπηρετούσαν αυτό το οποίο τώρα κατακρίνουν. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό ως ηθικό μειονέκτημα
στην άσκηση της πολιτικής. Και θέλω να πω μια φράση από ότι η θεσιθυρία μπορεί να ευνοεί τους θεσιθύρες σχεδόν πάντα. Σίγουρα όμως όχι το λαό για τον οποίο υποτίθεται ότι απευθύνεται. Για τον οποίο καλούνται όλοι αυτοί να υπηρετήσουν. Μια τρίτη αλήθεια που αφορά εμάς. Γιατί επαναρχόμαστε ως ανάσα. Γιατί πολλοί μπορεί να το συζητούν ή να αναρωτιούνται. Εμείς πιστεύουμε ότι, εσείς θα το κρίνετε βέβαια, οι πολίτες θα το κρίνουν, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η σύγκριση προσφέρει συμπεράσματα και μας οδηγεί, μας κάνει περήφανος και αισιόδοξο για τη συνέχεια. Σε λίγες λέξεις, λοιπόν, λέω ότι πρώτα απ' όλα η ανάσα αφήνει πίσω της έργο, έχει αφήσει πίσω της έργο χειροπιαστό και όχι θα. Θα που δυστυχώς αυτή την περίοδο είναι η πρώτη λέξη που ακούμε σε οποιαδήποτε εκφορά, κυρίως από την νη περιφερειακή αρχή. Επιλέγω εντάχει πράγματα που τα έχετε δει εδώ στην Κέρκυρα και μερικά έχουν ξεχαστεί. Εθνικής αντιστάσεως, εθνική παλαιοκαστρίτσας, παραλιακό στίχος Γαρίτσα και Νάο, λιμάνι Ερίκουσας, παράκαψη αυλιωτών, χρηματοδοτήσεις που έμειναν εδώ το 19 και είναι αμέκτωρα αναξιοποίησης. Θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Σας θυμίζω τα φεστιβάλ παιδικών χροδιών, τα φεστιβάλ αθλητισμού, το Παγκόσμιο Συνέδριο Πτανησίων ως θεσμός, το επιχειρηματικό πάρκο και άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε να λέμε πολλή ώρα. Και αυτά σε μνημονιακές συνθήκες, πραγματικά δύσκολες συνθήκες για να ασκήσει πολιτική και να έχει αποτελέσματα. Γιατί λοιπόν η ανάσα επανέρχεται? Γιατί πιστεύουμε ότι η ανάσα άσκησε απόλυτα χρηστή διοίκηση, έστειλε στη δικαιοσύνη σκοτεινές υποθέσεις διαχείρισης προηγούμενων ετών και δεκαετιών ακόμη που τις βρήκε στα συντάδια και ποτέ δεν κοίταξε περίεργα το δημόσιο χρήμα. Γιατί η ανάσα έχει την πιο πλούσια εμπειρία στην εικόνα της λειτουργίας, των προβλημάτων και της προοπτικής της περιφέρειας. Δείτε το αυτό και κρίνετε. Από το 2010 ξεκινήσαμε με μία μονοπρόσωπη παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το 2014 γίναμε Περιφερειακή Αρχή και διαχειριστήκαμε τις υποθέσεις με τον τρόπο που γνωρίζετε, που εν πάση περιπτώσει έχει αποτυπωθεί και έχει κριθεί. Και το 2014-2019 και το 2019-2023 λειτουργήσαμε ως μείζον μειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε δηλαδή δει την περιφέρεια και τα προβλήματά της από όλες τις οπτικές γωνίες. Υπάρχει μια απόλυτη εμπειρία, γνώση των προβλημάτων που αυτό εκτιμούμε ότι δεν μπορεί παρά μόνο θετικά να λειτουργήσει και σε μια καινούργια ευκαιρία την οποία θα έχει παράταξή μας μετά τις εκλογές. Ακόμη γιατί η ανάσα έχει κάνει αξιολόγηση των λανθών της άσκησης της πολιτικής διαχείρισης που έκανε το 2014-2019. Υπήρχαν και υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά ακόμη στην κοινωνία για το πώς φερθήκαμε ή όχι. Έχουμε κάνει αξιολόγηση για αυτά και όταν θα μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά το επόμενο διάστημα για το πρόγραμμα και τις προοπτικές, θα κάνουμε και την αυτοκριτική μας σε αυτά. Γιατί ενδεχομένως κάποια ζητήματα επιλέγω. Το θέμα των απορριμμάτων που ήταν κρίσιμο το 19 και που έπαιξε το ρόλο του στο αποτέλεσμα, θέλετε, μπορούσαμε και εμείς να το έχουμε διαχειριστεί διαφορετικά, παρότι δεν είχαμε αρμοδιότητα άμεση, αλλά μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση με έναν τρόπο. Γιατί η ανάσα είναι και σήμερα, είναι σήμερα έτοιμη. Αυτό νομίζω έχει μια αξία και έχει νέο αίμα στις γραμμές της για να επιτύχει τι. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Και το απευθύνουμε στην τοπική κοινωνία. Να επιτύχει μια ισχυρή προγραμματική συμφωνία με την κοινωνία. Αυτή η συμφωνία που νομίζουμε ότι είναι ικανή για να οδηγήσει σε ένα ασφαλές, πολύ σημαντικό στοιχείο, βιώσιμο και λαμπρό μέλλον αυτόν τον τόπο. Για τους πολίτες και για τον τόπο τον ίδιο.